Δεν ήμουν ο πρώτος που μίλησε για αυτό το θέμα. Είχε μιλήσει και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν το Σταύρο Κοντονίτα όσα είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Η απάντησή του στην κατηγορία των συντρόφων του πως έπαιξε το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας έφερε το διαζύγιο. Μετά από 41 χρόνια στην αριστερά που λένε ότι εγώ αυτή την ώρα γίνομαι ούτε λίγο ούτε πολύ πέμπτη φάλαγγα της δεξιάς. Είναι άθλοι, συκοφάντες και ψεύτες. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να του αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα όμως να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το απεμπόλησε ο ίδιος, από τη στιγμή που αποφάσισε να στραφεί κατά του κόμματός του όχι μόνο με ανυπόστατες κατηγορίες για τον ποινικό κώδικα που εκ των πραγμάτων ευνοούν την προπαγάνδα και τα fake news της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με απαράδεκτους συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς για συντρόφους του. Ο κύριος Κοντονής λέει: η ανακρίβεια είναι σφαλμένη προσέγγιση. Στον απόϊχο της καταδικαστικής απόφασης για τη Χρυσή Αυγή μένεται η πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις τελευταίες μέρες έγιναν ξαφνικά αντιφασίστες. Με ένα βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στις κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας ότι λόγω χειρισμών της δικής του κυβέρνησης θα πέσει στα μαλακά η Χρυσή Αυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας νομίζουν ότι επιτιθέμενοι στη Νέα Δημοκρατία θα αποφύγουν τη συζήτηση για τα σκοτεινά παιχνίδια που κατήγγειλε ο πρώην υπουργός του Σταύρος Κοντονής, προκειμένου να πέσει στα μαλακά η Χρυσή Αυγή και για τη σύμπλευση μαζί της σε κρίσιμα θέματα. Κύριε Μητσοτάκη, αρνηθήκατε χθες να αποδεχθείτε την τροπολογία του κινήματος αλλαγής για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης ρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ που δεν στερούσε τα πολιτικά δικαιώματα από τη Χρυσή Αυγή και τα στελέχη της.